Μάλιστα. Γιατί διχάζονται μετά, γιατί διχάζεστε Δημήτρη Παπαϊωάννου, καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Τι πρόβλημα έχετε κι εσείς? Δεν σας αρέσει η ηρεμία? Υπάρχουν βασικά τα διαφορετικά ονόματα είναι λόγω ότι δίνουν διαφορετικές υπηρεσίες ευρωπαϊκές, διαφορετικά ονόματα. Η δικιά μας Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει δώσει όνομα στην κακοκαιρία ουσιαστικά. Δεν έχει δώσει όνομα. Άμα έδινε όνομα θα ήταν Φέδρα, αλλά δεν έχει δώσει όνομα. Για βοήθαμε λίγο τώρα να καταλάβω. Ήρθε το σύστημα Αλέξης, πήρε από το Ιόνιο τη Δυτική Ελλάδα, κυρίως τη Δυτική Πελοπόννησο. Πάει αυτό. Σωστά. Αυτό που έρχεται τώρα, άλλοι το λένε Όλιβερ, άλλοι το λένε Μπετίνα. Ναι, Μπετίνα τι. Πού προέκυψε? Έρχεται από Ιταλούς, από. Η Μπετίνα είναι. Ισραηλινούς. Μπράβο. Η Μπετίνα είναι από τη μία υπηρεσία, ουσιαστικά Ισραηλινούς. Και η. Πώς το λένε, το Όλιβερ, τον έχουν ονομάσει η Αγγλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ουσιαστικά. Μάλιστα. Και γι' αυτό υπάρχουν διαφορετικά ονόματα. Δεν έχει μεγάλη σημασία τώρα το ποιο όνομα είναι. Δεν έχουμε εμείς ωραίο όνομα. Σημασία έχει. Ναι. Σημασία έχει τι κακοκαιρία είναι, ουσιαστικά. Αυτό. Θα μας πεις τώρα τις επόμενες ώρες τι καιρό θα κάνει, γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Λοιπόν, το σημαντικότερο ουσιαστικά είναι οι θυελώδεις άνεμοι που θα πνέουν. Θα δημιουργηθεί ένα πολύ βαθύ βαρομετρικό χαμηλό. Είναι σπάνιο να είναι τόσο βαθύ αυτό το βαρομετρικό χαμηλό εδώ στην Ελλάδα. Και γι' αυτό θα έχουμε πολύ θυελώδεις άνεμους. Στην αρχή θα έχουμε θυελώδεις νοτιάδες. Σιγά σιγά θα αυξηθούν πάρα πολύ η ένταση των νοτιάδων. Και από το απόγευμα θα στραφούν σε βοριάδες. Από το απόγευμα βράδυ, από τα βόρεια θα στραφούν σε βοριάδες. Οπότε και θα πέσει πολύ η θερμοκρασία στη δυτική και βόρεια χώρα το βράδυ. Ωραία. Καταιγίδες θα έχουμε. Έχουμε ήδη δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Ανατολικό Αιγαίο τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Εκεί θα είναι τα πιο έντονα φαινόμενα. Θα έχουμε και χαλαζοπτώσεις. Πιθανόν στα Δωδεκάνησα να είναι και μεγάλο, σχετικά μεγάλο το χαλάζι. Θέλει προσοχή. Να πούμε ότι τώρα έχουμε μια σχετική ύφεση των φαινομένων στη Δυτική Ελλάδα, όμως από το μεσημέρι θα επιδεινωθεί ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα. Πρώτα στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία και συνέχεια στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα θα έχουμε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Και ουσιαστικά μετά το απόγευμα, κυρίως το βράδυ, θα χιονίσει στα ημιορεινά της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας τοπικά. Στη Θεσσαλονίκη τα χιόνια θα φτάσουν μέχρι 300 με 400 μέτρα υψόμετρο, για λίγο όμως 400 μέτρα υψόμετρο. Κυρίως θα είναι στα πιο ορεινά. Ναι, θα πέσει πολύ η θερμοκρασία. Και επίσης να πούμε ότι και αργά τη νύχτα προς το ξημέρωμα στη Θράκη θα χιονίσει μέχρι πολύ χαμηλά, μέχρι τα 100 με 200 μέτρα υψόμετρο, με σχεδόν ημιπαιδινές δηλαδή περιοχές. Στα υπόλοιπα θα χιονίσει και στα ορεινά υπόλοιπα ορεινά της χώρας. Θα χιονίσει και στην Πελοπόννησο και στο Μέναλο και στη Βιτίνη. Θα χιονίσει δηλαδή πάνω από τα 800, λίγο πάνω από την Τρίπολη θα χιονίσει. Όμορφα χωριά είναι εκεί. Έτσι, έτσι. Θα δουν το πρώτο χιόνι ουσιαστικά μέσα στο ξημέρωμα της Κυριακής σε αυτές τις περιοχές. Εδώ στην Αθήνα θα χιονίσει λίγο πιθανότατα στην Πάρυνθα και στον Κυθερώνα. Βλέπουμε τον καιρό εδώ στην Αττική. Έχουμε μια σταδιακή ύφεση των φαινομένων. Όμως το βράδυ, απόγευμα προς βράδυ ουσιαστικά, θα έχουμε ένα πέρασμα βροχών. Όχι τόσο έντονα όσο είχαμε με το ξημέρωμα, αλλά θα έχουμε ένα πέρασμα βροχών στην Αττική πρόσχερο. Έτσι, δηλαδή μετά τα μεσάνυχτα θα βελτιωθεί αρκετά ο καιρός. 13-20 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία και το πολύ σημαντικό, νοτιάδες πάρα πολύ ισχυροί. Ουσιαστικά θα ενισχυθούν μέσα στις επόμενες ώρες. Το βράδυ θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ. Θέλει μεγάλη προσοχή, θα είναι πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Και θα στραφούν αργά τη νύχτα σε δυτικούς βορειοδυτικούς, όπου και πάλι εκεί θα είναι πολύ ισχυροί, ειδικά στο Σαρονικό και στη Δυτική Αττική. Θα φτάνουν πάλι τα 7-8 μποφόρ. Θέλουν προσοχή άνεμη και εδώ στην Αττική. Μεγάλη προσοχή. Γι' αυτό λοιπόν, και επικαιροποιούνται έτσι και από τα λιμάνια και τα δρομολόγια. Θα υπάρχουν απαγορευτικά σίγουρα. Δηλαδή, μέσα υπάρχουν ήδη. Υπάρχουν και επικαιροποιήθηκε σε έξω. Αυτό που μας λένε, θέλω να σε ρωτήσω, αυτή η πτώση κάθε της θερμοκρασίας 12-13 βαθμών, τι βλέπεις έτσι? Σωστά. Θα το καταλάβουμε σήμερα, αύριο, το βράδυ. Στη βόρεια χώρα, στη Δυτική Βόρεια Ελλάδα, θα το καταλάβουν από το απόγευμα προς το βράδυ. Για να καταλάβουμε στη Θεσσαλονίκη. Μπορούμε να δούμε και το χάρτη της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε 17 βαθμούς το μεσημέρι. Το βράδυ θα έχουμε 3-4 βαθμούς. Μιλάμε για μια πτώση 13 βαθμών μέσα σε 5-6 ώρες. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πτώση. Είναι πολύ εντυπωσιακή η πτώση. Γι' αυτό και θα έχουμε χιόνια στα περίπου 300-400 μέτρα αργά το βράδυ, έτσι, μετά τις 9-10 και μετά θα σταματήσουν γρήγορα τα φαινόμενα. Ουσιαστικά θα έχουμε βροχές δηλαδή, κατά διαστήματα στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες θα ενταθούν το απόγευμα βράδυ και θα χιονίσει μέχρι τα ημιωρινά 300-400 μέτρα στη Θεσσαλονίκη. 4-17 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να είναι, είπαμε, το βράδυ, αργά το βράδυ. Και οι άνεμοι θα είναι νότιοι ουσιαστικά αρχικά, μέχρι τα 5-6 τοπικά και τα 7 μποφόρ και θα στραφούν σε βοριάδες, Βαρδάρης, ο οποίος θα είναι πολύ ενισχυμένος και εκεί χρειάζεται προσοχή και στη Θεσσαλονίκη, γιατί ο Βαρδάρης θα είναι πραγματικά πολύ ενισχυμένος αργά το βράδυ. Άρα μας λες προσοχή, έτσι, λόγω των ανέμων περισσότερο, όχι σωστά, λόγω των βροχοπτώσεων. Σωστά. Ωραία. Λόγω των ανέμων περισσότερο, αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό. Και λόγω του ότι θα είναι πάρα πολύ απότομη η πτώση της θερμοκρασίας,
Δηλαδή, θα το καταλάβουμε πάρα πολύ όσοι είναι στη Βόρεια Ελλάδα και αύριο και εμείς στη Νότια χώρα. Έτσι. Και η χιονόπτωση θέλει λίγο, παρότι σωστά. Δεν θα είναι σοβαρή προσοχή, γιατί σωστά. Θα γλιστράει έτσι το δώσουμε. Θα χιονίσει και στη Φλόρινα. Μπορούμε να δούμε και τις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει όσο γίνεται. Για να δούμε, βεβαίως. Λοιπόν. Ωραία, οπότε λες δεν υπάρχει γενικότερα λόγο ανησυχία να τι κάρτε. Ναι, απλώς λοιπόν, θέλει προσοχή. Έτσι, Τρίπολη 8-13 βαθμού Κελσίου. Ηράκλειο 13-22. Για την Τρίπολη. Έτσι, αλλά θα πέσει αρκετά μείον. Μετά το βράδυ, σωστά μετά τα μεσάνυχτα. 14-18 στο Καστελόρισο, 12-17 στην Κέρκυρα και 13-18 στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, και εδώ στην Αττική, είπαμε, θα έχουμε βροχέ ουσιαστικά πάλι το βράδυ. Είχαμε το ξημέρωμα. 11-18 στην Κηφισιά, 20 στην Γλυφάδα το μεσημέρι, 20 στο Μαραθώνα, 20 στην Ελευσίνα και 19 στον Παγκράτη. Βλέπουμε ότι είναι υψηλέ θερμοκρασίε, αλλά αύριο θα είναι πολύ πιο χαμηλέ. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε θυελώδει νοτιάδε 7, ειδικά στο Ανατολικό Αιγαίο, θα φτάσουν και τα 10 μποφόρ. Η μέση ένταση, οι ρηπέ θα φτάνουν και τα 11 με 12 μποφόρ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε περιοχέ όπω η Λέσβο, η Σαμοθράκη, η Χίο. Θα είναι πάρα πολύ ισχυρή άνεμη. Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα με πτώσεις δέντρων. Οπότε μην παρκάρουν και οι πολίτες στα αμάξια κάτω από δέντρα, γιατί θα έχουν πρόβλημα σίγουρα. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στο Ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και τα Δωδεκάνησα. Λοιπόν, και την Κυριακή ουσιαστικά θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα παραμείνει όμως το πολύ κρύο. Θα έχουμε μπόρες στο Ιόνιο και στο Ανατολικό Αιγαίο και κάποια χιόνια στην Δυτική Πελοπόννησο, Κεντρική και Δυτική Πελοπόννησο. Οι βορειάδες θα είναι θυελώδες, θα είναι πολύ σημαντικό. Και οι βορειάδες που θα είναι θυελώδες, αυτά είναι τα 8 με 9 μποφόρ και στο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο. Και ο Βαρδάρης στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ισχυρός. Και κατά κόρυφη πτώση θερμοκρασίας βλέπουμε ενδεικτικά Αθήνα 8-13 βαθμούς Κελσίου. Από τους 20 που θα έχουμε σήμερα θα πέσουμε στους 13 το μεσημέρι της Κυριακής. Θεσσαλονίκη 3-8, δεν ξεπεράσει 8 βαθμούς το μεσημέρι. Φλόρινα μείον. Μεσημέρι κιόλα. Έτσι, ναι, ναι. Μεσημέρι μέχρι 8. Φλόρινα μείον 3 έως 2 το μεσημέρι. Και Τρίπολη 0 έως 9. Βλέπουμε καμία σχέση. Πολύ μεγάλη πτώση θερμοκρασίας την Κυριακή και στην Τρίπολη ουσιαστικά. Με αρκετό κρύο και τα χιόνια στα περίχωρα ουσιαστικά. Λίγο πιο πάνω από την Τρίπολη θα χιονίσει. Είμαστε συνηθισμένοι στα κρύα, Δημήτρη Παπαϊωάννη. Είναι χειμωνιάτικο σκηνικό και πιο χριστουγεννιάτικο. Έτσι, ωραίο σκηνικό. Έτσι ακριβώς. Ειδικά όσοι μπορούν να αποδράσουν αυτό το Σαββατοκύριακο να πάνε σε πιο ωραίες. Και στο Καρπενήσι, ας πούμε, θα χιονίσει. Όποιος μπορεί να πάει και στο Καρπενήσι θα δει χιόνι. Καρπενήσι, ναι, βέβαια. Πάντως χωρίς να είναι μεγάλα πλουνά, έτσι. Δηλαδή θα υπάρξουν αποκλεισμένα χωριά και τέτοιες. Δείτε το τοπίο. Αυτή η κάμερα είναι από το λιμάνι. Ό,τι βλέπουμε, γιατί τεχνοφαίνεται. Ναι, ναι, ναι. Έχει ισχυρή καταιγίδα. Αυτή την ώρα, έτσι, ζωντανές είναι οι εικόνες. Κοίτα, πόσο βρέχει, πράγματι. Έχει λόγω της καταιγίδας. Λοιπόν, και βέβαια η καταιγίδα. Είναι το μέτωπο το οποίο επηρέασε ουσιαστικά την Αττική πριν λίγες ώρες που είχαμε τις έντονες καταιγίδες. Τη νύχτα ουσιαστικά. Ναι, ναι, ναι. Τα νερά έχει πλημμυρίσει ο δρόμος. Το είδατε τώρα που πέρασε το σκηνικό. Σωστά. Έχει καταιγίδα δυνατή στοιχείο. Θέλει λίγη προσοχή αυτές τις ώρες. Και ο αέρας ισχυρός. Ξανά στοιχείο θέλει πάλι προσοχή αργά το βράδυ προς τα μεσάνυχτα ουσιαστικά που θα έχουμε πάλι πέρασμα καταιγίδας. Και πολύ προσοχή και στους ανέμους στοιχείο, έτσι. Το είπαμε και πριν. Λοιπόν, Δημήτρη Παπαϊωάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι μου λέει θα σε ξανασυναντήσουμε σήμερα. Με βεβαιότητα. Ναι. Με χαρά.